Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε ένα γλυκό παραδοσιακό της Ζακύνθου, τις φυτούρες. Ουσιαστικά πρόκειται για το street food της Ζακύνθου. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή και μοναδική. Δεν έχετε φάει τίποτα παρόμοιο. Είναι ουσιαστικά η γέμιση από το γαλακτομπούρικο, τηγανητή, και θα ρίξουμε και μέλι από πάνω και θα σερβίρουμε, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα γίνει χαμός. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις φυτούρες Ζακύνθου θα χρειαστούμε 1400 γραμμάρια νερό, 10 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 500 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια ανθόνερο, μία πρέζα αλάτι και 400 ml ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Για το σερβίρισμα, ζάχαρη άχνη και κανέλα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλουμε μία κατσαρολίτσα πάνω στη φωτιά. Καλά, η συνταγή είναι φανταστική. Μπορώ να καταλάβω ότι έχει 100% ιταλική επιρροή, γιατί με τον ίδιο τρόπο φτιάχνεται η πολέντα σε αλμυρή εκδοχή στην Ιταλία, οπότε αυτή είναι μια γλυκιά εκδοχή. Μου αρέσει πάρα πολύ, άμα τη δοκιμάσετε θα πάθετε σοκ, είναι κάτι που πρώτα απ' όλα όταν σερβίρουμε θα σας τρέξω στα σάγια, είμαι σίγουρος. Οπότε καταλάβετε ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο. Το θέμα είναι να καταλάβετε και το πόσο εύκολο είναι για να γίνει. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ρίχνω μέσα στην κατσαρόλα το νερό μου μαζί με τη ζάχαρη. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι. Το μόνο που θέλουμε αυτή τη στιγμή είναι να πάρει μία βράση το νερό. Θα περιμένουμε 2-3 λεπτάκια να πάρει μία βράση το νερό μας και μόλις πάρει μία βράση, τότε θα ρίξουμε μέσα στο σιμιγδάλι, θα προσθέσουμε το ανθόνερο και το βουτυράκι και ουσιαστικά το γλυκό μας είναι σχεδόν έτοιμο. Λοιπόν, το νεράκι μας έχει αρχίσει να βράζει εδώ πέρα. Έχει λιώσει και η ζάχαρη, οπότε ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα το σιμιγδάλι μας, χοντρό. Το ρίχνουμε εδώ σιγά σιγά ανακατεύοντας. Τέλεια. Είναι αρκετό το σιμιγδάλι, μην το φοβάστε. Ανακατέψτε εδώ πέρα. Και το μόνο που θέλω είναι με το που ρίξω σιμιγδάλι να δω να πάρει άλλη μία βράση. Δεν θέλω να το βράσω 100%. Δεν θέλω να αρχίσω το βράσιμο όπως θα έκανα κανονικά σε ένα χαλβά. Κάνουμε σε δόσεις για να μην πιάσει, να μην σφίξει. Σε κάποια σημεία θα σφίξει πάρα πολύ, δεν πειράζει, θα το σπάσουμε. Εδώ. Αφήστε να πάρει μία ελάχιστη βράση. Εδώ. Τέλεια. Και μόλις πάρει βράση, που είναι η πετσέτα μου. Where is my pecet? Here is my pecet. Βγάζουμε από τη φωτιά, σβήνουμε το μάτι. Εδώ είμαστε. Ανακατεύουμε. Να φροντίσουμε να σπάσει τελείως το σιμιγδάλι σε περίπτωση που έχει κάνει κάποια σημεία χοντρά, γλουμπαλάκια. Εδώ. Έχει γίνει σαν πουρές πατάτας. Ρίχνουμε μέσα το βούτυρο. Ρίχνουμε μέσα το ανθόνερο. Έχει αρκετό ανθόνερο. Τώρα θα μου πείτε, άμα δεν έχουμε ανθόνερο, τι κάνουμε. Άμα δεν έχουμε ανθόνερο, μπορούμε να βάλουμε κάποιο άλλο αρωματικό, όπως αλκοόλ, αλλά όχι σε τόσο πολύ ποσότητα. Λοιπόν, ανακατεύω εδώ να λιώσει το βούτυρο, έριξα και μία πρέζα αλάτι. Να ανακατευτεί και το ανθόνερο. Κοιτάξτε εδώ πώς έχει σφίξει. Είναι καυτό. Ανακατέψτε καλά. Θα δέσει, μην ανησυχείτε, θα γίνει τέλειο. Δεν το φοβάστε. Εδώ και εδώ. Και εδώ, και εδώ. Ουσιαστικά θέλουμε να δούμε να γίνει βελούδινο. Το βλέπετε? Χτυπήστε καλά με το χέρι. Το βλέπετε? Πώς ξεκολλάει. Άμα ξεκολλάει, σημαίνει πως είναι έτοιμο. Τώρα θέλω ένα ταψάκι. Έτσι όπως είναι, μεταφέρουμε κατευθείαν σε ένα ταψάκι. Εδώ. Λοιπόν, ρίχνουμε μέσα. Απλώνουμε εδώ με την κουτάλα. Όσο είναι ακόμα ζεστό, γιατί όσο κρυώνει αυτό θα σφίγγει. Το βλέπετε έτσι. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να προσέξουμε να εφάπτεται πάνω λίγο με βράνη ή κάποια λαδόκολλα, γιατί σε περίπτωση που δεν εφάπτεται από πάνω κάτι θα κάνει κρούστα και δεν θα γίνει ωραίο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, βάζουμε βράνη, θα βάλω μία. Βάλω και άλλη μία για σιγουριά. Τέλεια. Κάτι το όσο πιο ίσιο γίνεται. Θα μας βοηθήσουν μετά τα χέρια μας βέβαια. Και λίγο, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα το κάνουμε ίσιο από πάνω. Για να κόψουμε μετά ωραία κομμάτια. Και το γλυκό μας δεν είναι έτοιμο, μην νομίζετε. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι το γλυκό. Είναι μια κρέμα σε μυγδαλένια. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τώρα τι πρέπει να κάνουμε, φίλε Μπελέση? Τι? Να το βάλουμε στο ψυγείο να κρυώσει. Εγώ βέβαια έχω ετοιμάσει αυτό το στάδιο και θα φέρω κατευθείαν το κρύο και θα σου δείξω πώς είναι. Κέι, 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 κέι. Και.
και τα αφήνουμε να κρυώσει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Και όταν λέω τα αφήνουμε να κρυώσει καλά, το εννοώ. Τώρα, δηλαδή μπορεί να πάρει από 6 έως 12 ώρες, ε. Είναι αρκετό το μείγμα, ήταν πάρα πολύ, οπότε σε 2 ώρες δεν θα κρυώσει. Θέλουμε να σφίξει καλά μέσα στο ψυγείο για να μπορέσουμε να το τηγανίσουμε. Τώρα, έχω λίγο λαδάκι εδώ. Καλά, λίγο δεν είναι, είναι αρκετό. Το βάζω μπρος να ζεσταίνεται εδώ πέρα. Και όσο ζεσταίνεται το λαδάκι, τι θα κάνουμε? Θα κόψουμε τη φυτούρα μας. Βγάζω τη μεμβράνη από εδώ. Με ένα μαχαιράκι βοηθάω λίγο να ξεκολλήσουν οι άκρες, εδώ. Θα ξεκολλήσει πάρα πολύ εύκολα, δεν χρειάζεται να ζοριστείτε. Κατευθείαν να το γυρίσω πάλι θα ξεκολλήσει, αλλά για σιγουριά. Εδώ, ίσα ίσα μόνο τις άκρες. Και ένα, δύο, τρία. Το κάνα πάρα πολύ βία, έτσι. Και τι έχω? Έχω μία σιμιγδαλένια κρέμα με πάρα πολύ λίγη ζάχαρη. Να σας πω ότι στη συνταγή της φυτούρας, στη ζάκυνθο, μερικοί δεν βάζουν και καθόλου ζάχαρη και ρίχνουν πάρα πολύ ζάχαρη από πάνω. Εμένα μου αρέσει να βάζω λίγο ζάχαρη μέσα. Το βρίσκω πιο σεξι. Και τώρα πώς θέλουμε να το κάνουμε? Τρίγωνο, ορθογώνιο, τετράγωνο. Πακλαβαδωτό. Είσαι σίγουρος? Ναι. 100%? Ναι. Εντάξει λοιπόν, αφού θέλετε μπακλαβαδωτό, μπακλαβαδωτό θα γίνει. Κόβουμε εδώ πέρα σε κομμάτια. Πολύ απλά. Και εδώ. Στρογγυλά θέλει κουπάτ. Δεν μπορώ να κάνω. Απ' τη μια μου λες θες μπακλαβαδωτό και μετά μου λες στρογγυλό. Δεν μπορείς να διαλέξεις δύο σχήματα. Τι είσαι? Εδώ. Εδώ είμαστε. Ήθελα μπακλαβαδωτό, Παναγία μου. Με ζωρίσανε. Κοιτάξτε εδώ τι μου κάνει. Είναι η κρέμα από το γαλακτομπούρεκο. Φανταστείτε το. Με λιγότερη ζάχαρη. Και επειδή ζητήσατε μπακλαβαδωτό, μπακλαβαδωτό θα σας δώσω. Ένα. Δύο. Τέτοιο μπακλαβαδωτό ήθελες? Ναι, ναι. Μπράβο. Κάνε το επίπεδο. Τρία. Μπορείτε να κάνετε ό,τι σχήματα θέλετε. Και έτσι όπως είναι, και το λαδάκι μας, θα ρίχνουμε μέσα, εδώ. Λοιπόν, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι που να τα τηγανίσω όλα και μετά θα τα σερβίρω. Με ρίζες από την Ενετοκρατία, η φυτούρα είναι το παραδοσιακό γλυκό της Ζακύνθου και συνοδεύει τους εορτασμούς του Αγίου Διονυσίου, που είναι ο πολύουχος του νησιού, ενώ λέγεται ότι είναι το φτωχό γλυκό του Αγίου. Οι φριτούρες μου είναι έτοιμες εδώ. Τις βγάζω. Αυτές μου σπάσανε. Γενικά, να έχετε στο μυαλό σας ότι δεν βάζουμε πολλές στο τηγάνι, γιατί όσο περισσότερες βάζουμε, τόσο κολλάνε μεταξύ τους. Εδώ. Λοιπόν, και αυτά εδώ. Μισό λεπτάκι, αυτά θέλουν λίγο ακόμα. Τέλειο. Εδώ. Σκεφτείτε ότι είναι μία κρέμα που έχουμε τηγανίσει. Τώρα μέσα έχει γίνει πάρα πολύ ωραία, ρευστή, σεξι, πανέμορφη. Αλλά είναι σχετικά άγλυκη, οπότε πρέπει να δώσουμε μία γλυκύτητα στο τέλος από πάνω. Έλα και εσύ εδώ. Έλα και εσύ εδώ. Τέλεια. Και πάμε να τα σερβίρουμε. Παραδοσιακά σερβίρονται με πούντο, κακάο, όχι, κανέλα, ναι. Άχνη ζάχαρη, μπόλικη. Και κανέλα, εδώ. Βέβαια, μπορείτε να σερβίρετε και μελάκι από πάνω και σουσάμι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε να βάλω μέλι ή να τα αφήσω έτσι, τύπου μπουγατσάκια. Να μην βάλω. Εσείς θα κάνετε και τις δύο εκδοχές. Κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχο που είναι. Είναι ένα απλό γλυκό που είναι πάρα πολύ τραγανά απ' έξω, ακούστε. Και από μέσα είναι τόσο κρεμώδες, γιατί όλη αυτή η γέμιση που φτιάξαμε ζεστάθηκε, μαλάκωσε. Απ' έξω έχει κάνει κρούστα, αλλά από μέσα είναι ρευστό. Είναι σαν να τρώμε γέμιση από γαλακτομπούρεκο με κανέλα και ζάχαρη. Πραγματικά είναι μια συνταγή καταπληκτική. Για τις φυτούρες Ζακύνθου, σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά, βάζουμε το νερό και τη ζάχαρη για να πάρει μια βράση. Προσθέτουμε το σιμιγδάλι και ανακατεύουμε μέχρι να δέσει το μείγμα. Αφαιρούμε από τη φωτιά και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Βάζουμε το βούτυρο, το ανθόνερο, αλάτι και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Μεταφέρουμε το μείγμα σε ταψί και καλύπτουμε με μεμβράνη. Μεταφέρουμε στο ψυγείο για 10 με 12 ώρες.
Τοποθετούμε ένα τηγάνι με ηλιέλαιο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ξεφορμάρουμε την κρέμα από το ταψί και κόβουμε σε σχήμα της αρισκίας μας. Βάζουμε στο καυτό τηγάνι και τηγανίζουμε σε δόσεις για 3 με 4 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα και από τις δύο πλευρές και να γίνουν τραγανά. Σερβίρουμε με ζάχαρη άχνη και κανέλα. Λοιπόν, θα πάρω το μεγάλο κομμάτι εδώ. Παναγία μου. Okay. Αλλά θέλω να σας εξηγήσω. Είναι σαν να τρως μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Εδώ. Okay. Καίει πολύ. Αλλά το καρκιμί πραγματικά είναι τόσο ωραίο. Ξαναλέω, μπορείτε να δοκιμάσετε με ό,τι από πάνω θέλετε. Μπορείτε να βάλετε γλυκό του κουταλιού, μπορείτε να βάλετε μέλι. Παραδοσιακά σερβίρετε με κανέλα και ζάχαρη. Είναι μια συνταγή που όντως είναι τόσο οικονομική που θα την ευχαριστηθείτε. Καταπληκτικό.